Για όσους άνοιξαν τώρα το πρόσωπο. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα κυρία Δαμανάκη, η Ιερά Σύνοδος πήρε μια απόφαση θεωρώντας ότι αυτή η άσκηση, αυτό το σετ των ασκήσεων που κάνετε, είναι εκτός χριστιανικής ζωής. Επηρεαζόμενη προφανώς από την, από τη μήτρα αυτής της ιστορίας που είναι στην Ανατολή, στο Τιβέτ και σε άλλες χώρες. Στις θρησκείες. Και στις θρησκείες οι οποίες είναι κοντά στο βουδισμό. Και λιγότερο, ναι. Όσοι είναι βουδιστές, τέλος πάντων. Λοιπόν, σας ακούω. Κοιτάξτε να δείτε. Το πιο σημαντικό στην εποχή μας, όπως βλέπετε, είναι άλλα πράγματα που συμβαίνουν εκείνο μας. Έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα να λύσουμε και έχουμε ανθρώπους που βλέπετε ότι έχουν μείνει χωρίς δουλειά, ας πούμε, άνθρωποι στον κλάδο μας στα γυμναστήρια. Υπάρχουν σοβαρά θέματα. Τώρα, το αν η Εκκλησία, όπως σας είπα και προηγουμένως, θεωρεί ότι κάτι που βοηθάει το ανθρώπινο σώμα να νιώθει καλύτερα, που μας βοηθάει να αγαπάμε τον εαυτό μας, που μας βοηθάει να κάνουμε καλό, να προσεγγίζουμε το δίπλα μας, να βοηθάμε, είναι κάτι που πρέπει να φύγει από τη ζωή μας, δεν μπορώ να πάρω θέση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πραγματικά θρησκευόμενος, μεγάλωσα σε μια θρησκευόμενη οικογένεια. Αγαπώ τον Θεό, δεν προσελκύστηκα ποτέ, αλλά αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου. Και πιστέψτε με ότι έχω βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο με κινητικά προβλήματα, κόσμο που θέλει να περάσει την κατάθλιψη. Όλη τη διάρκεια, σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας, δεν σταματήσαμε καθόλου online, διαδικτυακά, να βοηθάμε τον κόσμο, να μην νιώθει εγκλεισμό, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να δίνουμε θετική ενέργεια και ουσιαστικά να κάνουμε όλα αυτά που έχουμε μάθει στη δική μας θρησκεία. Εσείς τι λέτε, όχι, ένα λεπτό, περιμένετε παιδιά, ένα λεπτό, ένα λεπτό, θα σας δώσω το λόγο να μιλήσετε ένας-ένας. Λοιπόν, ένα λεπτό. Είπατε θετική ενέργεια, κράτησα τη φράση αυτή, και τους δίνετε έναν τρόπο να ξεπερνάνε τα πράγματα. Η Εκκλησία, μάλλον όχι η Εκκλησία, η δική μας η πίστη ορίζεται μέσα από την προσευχή στο Θεό. Δεν ορίζεται με άλλους τρόπους για να βρεις γαλήνη στην ψυχή σου. Γι' αυτό ενδεχομένως, το λέω στο δογματικό επίπεδο, έτσι, γι' αυτό ενδεχομένως και η Εκκλησία να σου λέει όχι, δεν, αυτός είναι ένας τρόπος άλλος που σε πάει αλλού και γι' αυτό και διαφωνεί. Δεν θέλω εγώ να πάρω θέση ούτε υπέρ ούτε κατά, γιατί δεν το ξέρω. Όχι, φυσικά, μα δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Ναι, εντάξει, καταλάβατε, από αυτή την έννοια το λέω, Λίδα. Εκείνο όμως που λέω εγώ τώρα, ναι, ότι εγώ βλέπω ότι στη συγκεκριμένη εποχή, στην περίοδο που διανύουμε, ναι, εκείνο που θα μας βοηθήσει να πάμε μπροστά είναι να ασχοληθούμε με τα θέματα τα, εντάξει, οποία δεν, είναι, δεν έχετε άδικο. Αλλά να σας ρωτήσουν και οι συνεργάτες μου. Να πίσω. Ναι, ναι, γιατί εγώ δεν είμαι και δικός. Εγώ επειδή κατά βάση θεωρώ πολύ λογικά αυτά που λέτε. Δεν πρέπει να το διαχωρίσουμε ότι μπορεί στην Ινδουιστική θρησκεία η γιόγκα να έχει, ναι, να έχει ένα θρησκευτικό υπόβαθρο. Στο πώς χρησιμοποιείται όμως το δυτικό κόσμο, δεν έχει θρησκευτικό υπόβαθρο αυτό που κάνετε. Είναι ένας τρόπος εκγύμνασης, έτσι δεν είναι? Καταρχήν, εγώ δεν έχω μπει στη διαδικασία να γνωρίσω την Ινδουιστική θρησκεία, για να σας το πω και απλά. Έτσι. Ναι. Ούτε καν. Ούτε οι μαθητές μου δεν έχουμε μπει. Γενικότερα, οι άνθρωποι, έχω ταξιδέψει στην Αμερική που έχω κάνει τα πτυχία μου, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχουμε διδαχθεί παντού. Δεν έχω δει κάπου να μπαίνει στο προσκήνιο. Κατά συνέπεια, εσείς δεν ασχολείστε με το θέμα που ακούει στο όνομα θρησκεία. Είστε μακριά από αυτό και μένετε σε αυτό που είπε η Λίδα Ιμπόλα, ότι δηλαδή είναι ένας τρόπος εκκλήμασης. Να σας ρωτήσει όμως και η Εύη. Κυρία Δαμανάκη, επειδή γνωρίζω το είδος γυμναστικής γιόγκα, συγγνώμη, να πεις ότι δίπλα βλέπεις ασκήσεις που γίνονται, ακριβώς, στη γιόγκα. Πρόκειται δεν για διατάξεις. Τις οποίες κάνω και εγώ, αλλά αυτό δεν είμαι εγώ τώρα στην παρούσα φάση. Δεν δέχτηκα, δεν δέχτηκα. Θα έρθείτε εδώ να τις κάνετε. Τις γνωρίζει. Θα μαζεύουμε τα νεφρά με το κερί, κυρία. Έχει φάει ξύλο μικρός για να κάνει γιόγκα. Όχι, κάναμε σε όλη την οικογένεια. Κυρία Δαμανάκη, αυτό που ήθελα να επισημάνουμε, Παύλα, να αποσαφηνίσετε και εσείς η ίδια ως εκπαιδεύτρια γιόγκα, είναι ότι δεν αφορά το είδος γυμναστικής της γιόγκα που ουσιαστικά αντιδάσκεται στην Ελλάδα με προσευχή πριν και με προσευχή μετά το τέλος της άσκησης. Αυτό ενδεχομένως παρεξηγήθηκε από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και θεωρήθηκε ότι είναι προσιλητισμός και συγκριτισμός με τον χριστιανισμό. Κοιτάξτε, δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι που έχουν έρθει από την Ινδία και το διδάσκουν με τον τρόπο το δικό τους, πιθανότατα έχουν μέσα, δεν
είναι όμως προσευχή, έτσι, να το ξεχωρίσουμε, να το πούμε ακριβώς όπως είναι. Υπάρχουν τα αντίστοιχα μάντρας που είναι οι αντίστοιχες προσευχές. Ακριβώς, οι οποίες όμως κατά κύριο λόγο δεν διδάσκονται εδώ. Ούτε καν. Καταρχήν, να σας πω κάτι. Αν θα δείτε στο εξωτερικό, οι μελέτες πλέον από τα μεγάλα πανεπιστήμια, από το Harvard, από γιατρούς, έχει φτάσει σε σημείο να συνταγογραφούν τη γιόγκα σαν θεραπεία. Ορθοπαιδική, ορθοπαιδική σε δημόσια νοσοκομεία έχουν προτείνει ασκήσεις. Πώς προτείνουν ασκήσεις? Ναι, όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε, συγγνώμη κυρία Δαμαράκη, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το κομμάτι το θρησκευτικό, υπό την έννοια ότι η γιόγκα είναι ένα κομμάτι στις ινδουιστικές θρησκείες, τρόπου προσευχής, άρα εκεί υπάρχει η σχέση θρησκευτική. Συγγνώμη, δεν είναι, δεν είναι. Γιατί δεν είναι? Όχι, από πού προκύπτει η γιόγκα, είναι λοιπόν? Φιλοσοφία. Ναι, φιλοσοφία. Ινδουιστική φιλοσοφία, θρησκεία. Ο Σοκράτης, ας πούμε, ο δικός μας αρχαίος Έλληνας, θα πρέπει να τοποθετηθεί η φιλοσοφία του, επειδή ήταν οι ειδωλολάτρες τότε, ότι είναι κάτι που το αφορίζουμε. Ναι, απλώς το θέμα είναι όμως ότι είναι ένα κομμάτι. Έχει γίνει της μόδας, κάνουν όλοι αυτό που λέτε, όμως υπάρχει και ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο το οποίο οδηγεί κάποιους ανθρώπους να, χωρίς να το ξέρουν, σε κάποια μονοπάτια. Αυτό δεν πρέπει να γίνει ένα διαχωρισμός. Αν κάποιος θέλει να γίνει Ινδουιστής, είναι δικαίωμά του. Ελευθερία έχουμε. Αλλά το θέμα είναι αν γίνεται μια προσέγγιση. Όχι, δεν λέω για εσάς προσωπικά. Απλώς λέω ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι γύρω περιμετρικά. Γι' αυτό η Ιερά Σύνοδος έβγαλε τη συγκεκριμένη αναφορά. Αλλά δεν θα γίνει επειδή κάνει διόγκα. Απλώς όμως πρέπει να είναι ενήμερος και ο κόσμος για το τι ακριβώς συζητάμε. Λοιπόν, πρέπει να διαχωρίσουμε, γι' αυτό και σας έφερα το παράδειγμα του Σοκράτη. Δηλαδή, η φιλοσοφία του Σοκράτη, επειδή ήταν ειδωλολάτρη, θα πρέπει να θεωρηθεί λάθος. Είναι διαφορετικό το τελετουργικό που ακολουθείτε σε θρησκείες και είναι διαφορετικό η φιλοσοφία που υπάρχει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι διακριτό, νομίζω. Ένα λεπτό, κυρία Δαμανάκη, είναι ξεκάθαρο ότι εσείς μιλάτε για μια πρακτική ασκήσεων γυμναστικής, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε να μην πούμε και την άλλη πλευρά, δεν είναι εδώ, ότι όλη τους η σκέψη, μάλλον το σκεπτικό και τα επιχειρήματά τους, η επιχειρηματολογία τους ανάγεται στην προέλευση αυτής της γυμναστικής, η οποία προέρχεται από την Ινδία και είναι ουσιαστικά μια ιστορία που χωρίζεται και σε κατηγορίες και στην Ευρώπη έχει έρθει διαφορετικά, που στηρίζεται κυρίως πάνω σε θρησκευτικές παραδόσεις. Αυτό είναι μια αλήθεια. Εσείς μπορεί να μην το κάνετε, αλλά η Ιερά Σύνοδος σε αυτό αναφέρθηκε, νομίζω. Κοιτάξτε, δείτε, επειδή. Είναι αληθές αυτό που σας λέω, δηλαδή είναι. Πώς να το πούμε. Ναι, είναι, όχι, κάτι, είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Δηλαδή. Και πάλι η γνώμη μου είναι ότι εγώ εξακολουθώ να πιστεύω στον Θεό και δεν πρόκειται να το αλλάξω. Είναι δική μου. Καλά, εννοείται. Δεν πρόκειται να με επηρεάσει καμία σύνοδος και κανένας άλλος. Είναι αυτό που έχω εγώ σαν παιδί, που έχω μέσα μου. Και γενικά ξαναλέω και πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρότερα τα προβλήματα που έχουμε στη σημερινή εποχή, όπως είδατε με την υγεία μας, όπως είδατε με πράγματα που δημιουργούν συνθήκες πρωτόγνωρες για μας, πράγματα που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε και θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να μην γυρνάμε στο παρελθόν. Γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε? Αντί να προχωράμε μπροστά και να εξελισσόμαστε, θέλουμε να φτάσουμε. Όχι, στην Ευρώπη, στην Ευρώπη, έχετε δίκιο σε αυτό, στην Ευρώπη αυτή. Αυτό είναι μια γυμναστική. Δεν ανάγεται δηλαδή στις αρχαίες Ινδουιστικές θρησκείες ή στους τρόπους. Είναι μια φιλοσοφία. Όχι, 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 ένα λεπτό. Στην Ευρώπη λέω, θα παραλαμβάνω, διότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, υπάρχουν ιερά κείμενα που αφορούν τη γιόγκα, δεν είναι απλό το πράγμα και αυτά όλα ενδεχομένως να προβλημάτισαν τους ιερείς. Όμως θα επαναλάβω ότι στη χώρα μας αυτό δεν ισχύει υπό την έννοια ότι δεν γίνεται κάτω από μια προσελκυστική τάση. Σε μια θρησκευτική δοξασία ή δογματική αντίληψη περί Ινδουισμού, γίνεται για τη γυμναστική. Τελεία. Όχι, είναι καθαρά προσέγγιση για αποκατάσταση με νοσηλευτικό. Και για ιατρικούς λόγους. Γίνεται και για ιατρικούς λόγους. Ναι, ναι. Το δέχομαι, ναι, γίνεται και για ιατρικούς. Είναι τελείως. Να είμαστε καλά με τον εαυτό μας για να περιορίσουμε τη συναισθηματική πείνα, αυτό που έχουμε. Ναι, ναι. Για να βοηθήσουμε το σώμα μας να αντιμετωπίσει. Εμείς να πάμε οι άντρες να πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος, λέω. Πας και σωθούμε εμείς οι άντρες, λέω. Γιατί εσείς οι γυναίκες κάνετε γιόγκα. Και οι άντρες κάνουμε γιόγκα. Τάκι. Και οι άντρες κάνουμε γιόγκα. Κάντε το, ξέρω, αστείευουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, θα κάνω και